Θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Είμαστε στον Εκκλησιαστή, αδελφοί, στο 7ο κεφάλαιο. Τελευταία Τετάρτη διαβάσαμε μέχρι και το 12 εδάφιο, αλλά θέλω να σχολιάσω λίγο το εδάφιο 10 και μετά θα συνεχίσουμε. Είναι εντυπωσιακό εδάφιο, σελίδα 612. Μη είπεις τις η αιτία για την οποία η επαρελθούσε ημέρα ήσαν καλύτερε παρά ταύτας, διότι δεν ερωτάς φρονίμων περί τούτου. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας, αδερφοί. Αυτό το εδάφιο το συναντήσαμε, πιστεύω, όλοι στη ζωή μας. Έρχονται διαλογισμοί, σκέψεις, πόσο ωραίες ήταν οι μέρες, οι περασμένες μέρες, οι πρώτερες ημέρες που τρέχαμε, κάναμε. Νοσταλγούμε αυτές τις ημέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα, αδερφοί, τα πράγματα είναι χειρότερα ή δεν περνάμε καλά με τον Κύριο ή με τους αδερφούς. Μήπως έχει ψυχρανθεί η καρδιά μας, η αγάπη μας και τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά τώρα τα πράγματα όπως τα βλέπαμε τότε στην αρχή με τα μάτια της αθωότητας. Τώρα μήπως μάθαμε πολλά, γνωρίσαμε πολλά, διαβάσαμε πολλά, αδερφοί μου, δεν ξέρω. Αλλά εγώ πιστεύω, αδερφοί, ότι το έργο το καλό αυτό το οποίο άρχισε ο Θεός στη ζωή μας θα το τελειώσει κιόλας. Το άρχισε ένδοξα στη ζωή μας και θα το τελειώσει ένδοξα στη ζωή μας, αδερφοί, ο Κύριος. Η αδυναμία είναι σε εμάς τους ανθρώπους, δεν είναι στο Θεό μας. Μπορεί να χάσαμε την πρώτη αγάπη, μπορεί να χάσαμε τον δρόμο μας, μπορεί ίσως να χάσαμε την πίστη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το χέρι του Θεού έχει σμικρυνθεί, αδερφοί, ώστε να ευλογήσει και να σώσει και σήμερα. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον λαό του, αδερφοί. Δεν αρνείται την εκκλησία του την οποία αγόρασε με το ίδιο του το αίμα. Γιατί λέει ο ίδιος ότι θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Έτσι λέει ο Κύριος. Θα είμαι μαζί σας, λέει. Δεν θέλω σε αφήσει, δεν θέλω σε εγκαταλείψει. Τι θέλει μικάμι ο άνθρωπος. Άρα να μην νοσταλγούμε, αδερφοί, τις πρώτες ημέρες, γιατί τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Εάν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληραίνετε την καρδιά σας. Αδερφοί, να κρατήσουμε τη συνείδησή μας αγαθή. Να μείνουμε σε αυτή την απλότητα. Να γίνει και να μείνει η καρδιά μας όπως των μικρών παιδιών. Γιατί αυτοί θα δουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί λέει ο Κύριος, άμα δεν γίνεται σαν τα μικρά παιδιά. Γιατί μέσα στην πάροδο του χρόνου, αδερφοί, η καρδιά μας, επειδή ακούμε πολλά, βλέπουμε πολλά, μαθαίνουμε πολλά, νομίζουμε πολλά για τον εαυτό μας, αρχίζει η καρδιά μας και σκληραίνει και κλείνει. Και μετά νοσταλγούμε τις πρώτες ημέρες της αθωότητας. Θα μείνουμε στην αθωότητα αυτή, αδερφοί. Όπως φωτιστήκαμε τις πρώτες ημέρες, ο Θεός μας επισκέφθηκε, μας ευλόγησε, θέλει και τώρα να μας ευλογήσει. Αλλά θέλει ο Κύριος να τον εμπιστευόμαστε σε όλες τις ημέρες της ζωής μας, σε όλες τις στιγμές. Καλές και άσχημες και κακές στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός δεν εγκαταλείπει τα προβατά του, ο Κύριος δεν αφήνει το λαό του. Η καρδιά μας απομακρύνεται, αδερφοί. Και νοσταλγούμε, ακούω καμιά φορά αδερφούς να λένε, αδερφέ, θυμάσαι τότε, τρέχαμε, κάναμε, πηγαίναμε δεξιά, αριστερά. Τώρα τι πάθαμε? Γίναμε χριστιανοί του καναπέ, της ξάπλας? Τώρα τα γνωρίσαμε όλα, τα λάβαμε όλα, τα απολαύσαμε όλα? Όχι, αδερφοί. Δεν τα λάβαμε ακόμα όλα, δεν τα έχουμε απολαύσει ακόμα όλα. Θα συνεχίσουμε να προχωράμε, αδερφοί. Θα συνεχίσουμε να περπατάμε μέσα στον δρόμο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν σκεφτόμαστε σωστά, λέει ο λόγος του Θεού, μας σκεφτόμαστε και λέμε οι πρώτες ημέρες ήταν καλές. Εκεί που ήμασταν, αδερφέ, ήμασταν ευλογημένοι. Τώρα που φτάσαμε μέχρι εδώ, χάσαμε τη χαρά μας και την ευλογία μας. Γιατί άραγε, αδερφοί? Χάσαμε την όρασή μας? Χάσαμε την ακοή μας? Δόξα στον Κύριό μας. Όχι, αδερφοί, από εμάς εξαρτάται. Άμα πλησιάζουμε τον Θεό, θα μας πλησιάσει. Άμα δια της πίστεως αντιστεκόμαστε στον διάβολο, θα φύγει. Άμα το θυσιαστήριό μας ακόμα, αδερφοί, έχει φλογίτσα, έχει φωτιά, θα ζητήσουμε από τον Κύριο να την ανάψει, να την ανάψει με περισσότερο δύναμη. Δόξα στον Θεό. Γιατί όταν η φωτιά ανάβει μέσα μας, αδερφοί, πνευματική, απολαμβάνουμε εμείς πρώτα, ζεσθενόμαστε εμείς πρώτα.
Ποιος είναι δίπλα μας και κοντά μας, απολαμβάνουν τη ζεστασιά αυτή. Μη σκεφτόμαστε, πω τότε αδερφέ, θυμάσαι, θυμάμαι τώρα όμως τι κάνουμε αδερφέ μου, τώρα που βρισκόμαστε. Γιατί στη στιγμή της αρπαγής θα μετρήσει το τώρα. Αυτή τη στιγμή πώς θα είμαστε? Θα είμαι άγρυπνος? Θα έχω τη λαμπάδα μου αναμένη? Θα έχω λάδι στο αγγείο μου? Θα έχω ζωσμένη την οσφή μου? Ζωσμένη τη διάνοιά μου? Καθαρή την καρδιά μου για να με παραλάβει ο Κύριος, για να έρθω στη χαρά του Κυρίου μου? Ή θα είμαι μέσα στις κοσμικές, στις κρεπάλες, στις μέθες, στις μέριμνες και θα με βρει ο Κύριος αυτές και θα μείνω πίσω? Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Αδερφοί μου, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς. Ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για μας, έχει δώσει τα πάντα σε εμάς ως προς ζωή και ευσέβεια. Τι άλλο να κάνει για μας τώρα? Να ξαναστείλει τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για μας, να στα ξανασταυρωθεί? Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αδερφοί. Μας έχει δώσει και το Πνεύμα του το Άγιο, μας έχει σφραγίσει για την ημέρα της απολυτρώσεως. Καλά είναι να μην γονγίζουμε κατά του Κυρίου, ούτε κανενός ανθρώπου, κατά κανενός ανθρώπου, ούτε κατά των αδερφών. Αυτοί φταίνε που είμαι εγώ έτσι. Και ο διάβολος ξέρει, αδερφοί, να αποδίδει τις ευθύνες στην Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτή, άμα δεν ήμουν σε αυτή την Εκκλησία, θα ήμουν καλός αδερφός, θα ήμουν άγιος αδερφός, θα ήμουν εργάτης πνευματικός. Γιατί τώρα δεν μπορεί ο Θεός να σε κάνει εργάτη, αδερφέ? Δεν μπορεί να σε κάνει συνεργάτη στους δούλους του? Μπορεί να σε κάνει ο Θεός, άμα εσύ το θέλεις. Άμα η καρδιά σου είναι ταπεινή, το πνεύμα συντετριμένο, και άμα δεν φρονείς τα του εαυτού σου και φρονείς τα των πολλών, ο Θεός θα σε κάνει. Γιατί να μην σε κάνει? Γιατί ο Θεός θέλει, αδερφοί, να εργαστούμε μέσα στο έργο του, να εργαστούμε μέσα στον αγρό του. Άντρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, το περιμένει ο Θεός από εμάς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο Θεό μόνο να πάρουν. Δώσε, Κύριε, δώσε, Κύριε. Τι να, όχι πνευματικά, υλικά δώσε, Κύριε. Αυτό μου λείπει, Κύριε, το άλλο μου λείπει, Κύριε. Πόσο είναι μάλλον οι πνευματικές ελλείψεις στη ζωή μας, αδερφοί? Πολύ περισσότερες είναι. Αδερφοί, τα άνω να ζητούμε, τα άνω να φρονούμε και οχι τα επί της γης. Δεν θα μας τα στερήσει αυτά ο Θεός, αδερφοί. Αυτός είναι ο οποίος μας δίνει υγεία για να εργαστούμε, το ξέρετε. Αλλά όταν αποκτήσουμε όμως, να μην κλείσει η καρδιά μας, να μην στραφεί η καρδιά μας κατά του Κυρίου και σκεφτούμε και πούμε ότι εγώ τα απέκτησα όλα αυτά. Όπως ο Ναβουκαδονόσορας βγήκε στη βεράντα εκεί στη Βαβυλώνα, στο παλάτι, και λέει: δεν είναι αυτή, λέει, η Βαβυλώνη, η πόλη, η μεγάλη, την οποία οι χείρες μου έκαναν, ε? Ω, αδερφοί. Ευθύς ακούστηκε φωνή από τον ουρανό και του είπε: Ναβουκαδονόσορα, ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, να προσέξει τη ζωή του, το περιπάτημά του, την υπερηφάνεια της καρδιάς του. Δεν άκουσε, αδερφοί μου. Και τον ταπείνωσε ο Κύριος, τον έστειλε 7 χρόνια εξορία στα χωράφια να βόσκει χορδάρι σαν το βόδι και να μεγαλώσουν τα νύχια του σαν των ορναίων και τα μαλλιά του να μεγαλώσουν να γίνουν σαν πτερά ορναίων, μέχρι να εξητήσει τον Κύριο. Ως που ήρθαν τα μυαλά του μια μέρα στη θέση του και εξήτησε τον Θεό τον ουρανού, τον παντοδύναμο. Και εκεί, λέει, από εκεί και μετά που μετάνιωσε, ο Θεός τον αποκατέστησε, αδερφοί. Να μην λέμε ότι τα χέρια μου κάναν όλα αυτά, αδερφοί. Η δύναμή μου τα έκανε αυτά, οι ικανότητες μου τα έκανε αυτά. Όχι, αδερφοί μου. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό ισχύει για όλους μας, όχι μόνο για τους Αποστόλους. Για όλους εμάς. Χωρίς εμέ, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ας αφήσουμε τον Κύριο να πάει μπροστά, αδερφοί. Και ας μην νοσταλγούμε τις πρώτερες ημέρες, γιατί δεν επιστρέφουν πίσω οι ημέρες. Προσέξτε. Ούτε εμείς θα επιστρέψουμε πίσω, αλλά θα κοιτάμε μπροστά. Στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Ό,τι ζητάμε από τον Κύριο Κίνγκα το θέλει με αυτού, θέλει κάνει και θέλει δώσει εις εμάς. Εδάφιο 13. Θεώρη το έργο του Θεού. Διότι τι της δύναται να κάνει ευθές εκείνο το οποίο αυτός έκαμε στρεβλόν? Έχει ερωτηματικό. Κοίταξε, λέει, το έργο του Θεού. Ποιο είναι το έργο του Θεού? Η δημιουργία μόνο? Αυτό θέλει να πει. Τα αστέρια, οι πλανήτες, οι κομήτες, οι μετεωρίτες, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος ουρανός, αυτό είναι μόνο το έργο του Θεού? Αδερφοί, εμάς καλεί ο Κύριος να θεωρήσουμε το έργο που έκανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά της σωτηρίας μας. Και το έργο το οποίο επεκτείνεται τώρα επί της γης, που είναι το σώμα του, η Εκκλησία του. Αυτό είναι το έργο του Θεού, το οποίο ο Θεός θέλει να το ευλογήσει και να το αυξήσει.
Η γη και η δημιουργία και όλα αυτά τα ποιήματα είναι καταραμένα εξαιτίας του ανθρώπου, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Θεός και αυτή τη γη και αυτό τον ουρανό που βλέπουμε, το δεύτερο ουρανό που είναι το στερεώμα, θα το εξαφανίσει μια μέρα. Θα παλαιωθεί, θα τυλιχθεί σαν ένα παλαιό ημάτιο, έτσι θα το τυλίξει, και θα το πετάξει στο καλάθι των Αχρίστων και θα κάνει τα πάντα νέα. Γιατί, αδερφοί, γιατί ό,τι ανθρώπινο μάτι είδε, αδερφοί, βέβαια ο Θεός για τον άνθρωπο τα έκανε όλα. Για τον άνθρωπο. Όταν θα πάρει τον άνθρωπο, αδερφοί, τον Άγιο, το νέο κτίσμα και να τον πάει σε άλλο ουρανό, σε νέο ουρανό και σε νέα γη, τι θα γίνει ο παλαιός ουρανός και η παλιά γη? Θα παρέλθουν. Και ο Θεός θα τα κάνει όλα καινούρια. Αδερφοί, να θεωρούμε το έργο του Θεού, να παρατηρούμε το έργο του Θεού. Δόξα στον Κύριο, να κοπιάζουμε για το έργο του Θεού, να αγωνιζόμαστε μέσα στο έργο του Θεού. Και λέει στην Α' Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο, γνωρίζετε αδερφοί, τους λέει το Πνεύμα το Άγιο, ότι ο κόπος σας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. Και θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό, αδερφοί. Το λέει ακριβώς στο τέλος του 15ου κεφαλαίου. Κοιτάξτε τι λέει, αδερφοί. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, σελίδα 1019, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύονες πάντοτε στο έργο του Κυρίου. Να περισσεύουμε στο έργο του Θεού. Να μην μαζεύουμε άλλα περισσεύματα. Στο έργο του Θεού να περισσεύουμε, λέει, αδελφοί. Γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Να το ξέρετε, λέει, ότι ό,τι κάνετε για τον Κύριο και ό,τι κάνετε στο όνομα του Χριστού, δεν είναι μάταιος ο κόπος σας, που σημαίνει έχει ανταμοιβή από τον Θεό και μισθαποδοσία μεγάλη, αδερφή. Ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος στο όνομα του Χριστού, άμα δώσουμε σε έναν των μικρών τούτων, λέει, των ελαχίστων αδερφών μου, δεν θα χάσετε, λέει, το μισθό σας. Πόσο αξία έχει ένα ποτήρι νερό, αδερφή? Μηδαμινή αξία. Και όμως και γι' αυτό το ποτήρι ο Κύριος ανταποδίδει μισθόνια, αδερφή. Όταν ο άνθρωπος το κάνει εκ πίστεως, όταν το κάνει με αγάπη και όταν το κάνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε ότι ο Κύριος αρχίζει από τα λίγα, αδερφέ. Πού μάλλον τα περισσότερα, το να βάλουμε τις ψυχές ημών υπέρ των αδερφών μας. Πω, εκεί πάει πολύ μετά. Τις ψυχές μας οφείλουμε, λέει, να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ των αδερφών μας. Υπέρ του έργου του Θεού. Και καμιά φορά λένε άνθρωποι, ακόμα και πιστοί, λένε αδερφέ, γιατί τρέχετε δεξιά? Και τα έχουμε ακούσει. Αφήστε τους μόνους εκεί πέρα. Ψυχές στο Ντίσσελδορφ μαζευόνα 30-35, μη πάτε εκεί πέρα, τι κουράζεστε, τι αγωνίζεστε. Μα θέλουν να πάρουν σώμα και αίμα τα αδέρφια μας. Θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Θέλουν να δουν και αδερφούς από άλλες εκκλησίες. Χαίρονται όταν μας βλέπουνε. Όχι, λέει, θα με ερμηνεύσει ο Κύριος. Μα άλλα, λέει, ο Κύριος, αδερφέ, αλλά μου λες εσύ. Ο Κύριος με ερμηνά και θέλει να συμπαραστεκόμαστε, να βοηθάμε την εκκλησία του, το σώμα του, να αυξηθεί, να τελειοποιηθεί. Και εσύ μου λες, μη πάτε, αφήστε τους μόνους. Και ποιος θα με ερημνήσει για αυτά τα πρόβατα? Μάλιστα, τα έχουμε ακούσει και αυτά, αδερφοί. Είναι σαν να λέμε, μη πάτε στο Μόναχο, αδερφέ. Τόσα χιλιόμετρα κάνετε, δαπανιέστε, κουράζεστε. Αδερφοί, ο κόπος μας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. Κάποτε ολιγοψύχησα για τον Μόναχο, γιατί δεν έβλεπα να κινείται και τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος και μου δίνει ένα ενύπνιο, αδερφή. Μου δίνει ένα ζωντανό ενύπνιο το βράδυ. Και από τότε και μετά το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Όταν βλέπουμε αδυναμίες ανθρώπινες, αδέρφια τα οποία δυναμούν να προχωρήσουν, έχουν ατονίσει, έχουν αποκάμνει, εμείς δεν πρέπει να ολιγοψυχήσουμε, πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, αδερφοί, γιατί άμα δούνε την αποθάρρυνσή μας, αποθαρρύνονται και αυτοί και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Βρισκόμουν μπροστά σε ένα συρταρωτό παράθυρο, αδερφοί, εκεί πέρα, και εγώ δεν ήξερα τι ήθελα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ήταν σαν ρεσεπτσιόν, ήταν με συρταρωτό παράθυρο. Ανοίγει αυτό το παράθυρο, προσέξτε, δεν είδα άτομο μέσα. Κανέναν. Ανοίγει το παράθυρο από μόνο του, λες και το άνοιξε κάποιος, και βγαίνει μια τεράστια παλάμη, μιλάμε για υπερμεγέθης παλάμη, ένα μεγάλο χέρι, και μου λέει, πάρ' το αυτό το κλειδί. Εγώ από την περιέργεια μου θα δω τι κλειδί είναι αυτό, τέλος πάντων. Ε. Ήταν κλειδί αυτοκινήτου, αδερφή. Το κοιτάω, λέω, είχε το σήμα της Πεμβέ, έμβλημα Πεμβέ. Εγώ τότε δεν είχα Πεμβέ, είχα ένα Σαπ, ένα σουηδέζικο.
Λέω, όχι, ευχαριστώ, έχω αυτοκίνητο. Λέω, έχω ΣΑΒ, δεν θέλω πεμβέ, δεν χρειάζεται, λέω. Με τον ανθρώπινο νου, δεν κατάλαβα. Στον ύπνο γίνονταν όλα αυτά, αδερφοί. Λέω, όχι, δεν το παίρνω. Βέβαια, ήταν οι σκέψεις μου να μην ξαναπάμε Μόνακο. Αδερφοί, η παλάμη είναι έτσι και η φωνή πάλι μου ξαναείπε, πάρ το κλειδί αυτό. Μου λέει, πάρ το. Και εγώ να σας πω, από ντροπή και από ανάγκη, εξ ανάγκης δηλαδή, λέω, θα το πάρω. Το πήρα και το έβαλα στην τσέπη. Ξυπνάω το πρωί, λέω, τι είναι αυτό τώρα. Κύριε, τι θες να μου πεις με αυτό. Bayerische Motorenwerke. Αυτό το αυτοκίνητο γίνεται στη Βαυαρία, αδερφοί. Τώρα τι δουλειά έχει το αυτοκίνητο με το έργο του Θεού. Κι όμως το ενύπνιο αυτό ήταν πνευματικό, αδερφοί. Είναι σαν μου λέει ο Κύριος, πάρε το κλειδί, σου δίνω το κλειδί της εκκλησίας, της Βαυαρίας, του Μονάχου. Αυτό κατάλαβα εγώ, αδερφοί. Μου λέει, πάρ' το. Μάλιστα, λέω. Και από τότε και μετά, αδερφοί, εγώ προσωπικά πάω με χαρά. Αν και είναι μακριά, αδερφοί, πραγματικά πάω με χαρά. Και όταν πηγαίνουμε εκεί πέρα και τα αδέρφια ευλογούνται, πιστεύω σε όλους το ίδιο είναι, τους αδερφούς, και τα αδέρφια ευλογούνται και χαίρονται όταν μας βλέπουν, αλλά και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Όταν αργά καμιά φορά να πάω, ξέρετε τι μου κάνουν αδερφοί. Πού είσαι, αδερφέ μου, λένε, χάθηκες. Λέω, έρχονται, χάθηκες, αδερφέ. Λέω, χάθηκες, και εγώ με τη σειρά μου τους λέω. Δεν μπορώ να έρχομαι πιο πολύ, πιο τακτικά. Χαίρονται τα αδέρφια, αδερφοί. Αδερφοί, τα λέμε αυτά για να ξέρουμε, εμείς που αγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, βέβαια όλη η Εκκλησία κοπιάζει, πιστεύω όλοι προσεύχονται, ο κόπος μας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος, αδερφοί. Γιατί άμα αυτό δεν είναι το έργο του Θεού, ποιο είναι άραγε το έργο του Θεού, να τρώμε και να πίνουμε και να απολαμβάνει σάρκα μας, αυτό δεν είναι έργο Θεού. Αυτό είναι για τον εαυτό μας. Για την απόλαυση της σαρκό μας. Θα μου πεις και αυτό δεν μας τα απαγορεύει ο Θεός, αλλά να μην το παρακάνουμε, αδερφοί. Κάποτε είχα ζητήσει βοήθεια από έναν αδερφό να έρθει Σάββατο έξω να βοηθήσει να μοιράσουμε. Μου λέει, αδερφέ, εγώ δεν είμαι σαν εσένα, μου λέει. Αδερφέ, δεν στο λέω εγώ να συγκρίσει τον εαυτό σου μαζί μου. Αλλά υπάρχει ανάγκη, έλα, βοήθησε μια-δύο ώρες να μοιράσουμε καμιά καινή διαθήκη, να μιλήσουμε για τον Κύριο. Καλό μας κάνει, δυναμωνόμαστε. Μας ευλογεί ο Κύριος. Όχι, αδερφέ, το Σάββατο είναι για μένα και για την οικογένειά μου, λέει. Λέω, τι να του πω τώρα. Δεν είμαι σαν και σένα εγώ, λέει. Μα δεν σου είπα, αδερφέ, να γίνεις σαν και εμένα. Εγώ θέλω να σε δω, λέει, να πέσεις μια μέρα κάτω. Τα άκουσα, αδερφέ. Δηλαδή, τι περιμένεις, αδερφέ, να πέσω κάτω, ξερός. Δε πότε ξεκουράζεσαι, μου λέει, αδερφέ. Γιατί ήξερε ότι και τις Κυριακές πηγαίναμε στο έργο του Θεού, τρέχαμε. Θα ξεκουραστώ όταν έρθει ο Κύριος, αδερφέ. Δηλαδή, δεν μπορώ να δώσω μια-δυο ώρες να κάνω μια θυσία κι εγώ. Τόσες ώρες να περνάμε σε άλλα πράγματα, αδερφοί, σε μάτια πράγματα. Το να πλησιάσουμε μια ψυχή, να μιλήσουμε σε μια ψυχή, να δώσουμε μια καινή διαθήκη ή να πάμε κάπου για κάποιες ψυχές. Είναι τόσο βαρύ, είναι τόσο δύσκολο, δεν το νομίζω, αδερφοί. Αλλά με έκανε εντύπωση που περίμενε να με δει να πέσω ξερός κάτω, για να πάρει το δίκιο με το μέρος του. Θυμάσαι τι σε έλεγα, αδερφέ, σταμάτα επιτέλους. Μάλιστα. Αδερφοί, ο Κύριος μας έχει αναθέσει ένα έργο. Όπως ο Κύριος τελείωσε το έργο επί της γης, έτσι και εμείς σαν Εκκλησία του Χριστού έχουμε να τελειώσουμε ένα έργο, αδερφοί. Και αυτό είναι το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, της διαλλαγής. Έτσι λέει μέσα. Ο Θεός μας έχει αναθέσει στην Εκκλησία το έργο της διαλλαγής, που σημαίνει να μιλήσουμε, να ομολογήσουμε στους ανθρώπους, να πιστέψουν στον Χριστό για να σωθούν, αδερφοί. Αυτό το έργο το κάνει η Εκκλησία του Χριστού. Οι θρησκείες δεν κάνουν αυτό το έργο, αδερφοί. Το ευαγγελιστικό, να το πούμε αποστολικό, το έργο του κηρύγματος, δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί ούτε έχουν τον Θεό στη ζωή τους, απλώς έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά δεν έχουν ούτε τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου, ούτε την αναγέννηση, ούτε τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία ο Θεός έχει δώσει, αδερφοί, στους εκλεκτούς του. Στην Εκκλησία του τη λυτρωμένη και την Εκκλησία του η οποία είναι σωσμένη. Δόξα στον Θεό. Ποιος μπορεί να κάνει ευθές εκείνο το οποίο ο Θεός το έκανε στρεβλό? Κανένας.
ποιος μπορεί να τα αλλάξει. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός επίησε τα πάντα λίαν καλός, πολύ καλά τα έκανε. Όλα τα έκανε λίαν καλός. Πολύ καλά, όλα τα έκανε σωστά, όλα τα επίησε εν σοφία. Αλλά εάν ο Θεός, αδερφοί, κάτι το έκανε έτσι όπως το έκανε, δεν μπορεί κανένας να τα αλλάξει. Κανένας. Οι άνθρωποι σήμερα του πονηρού προσπαθούν να αλλάξουν και το πνεύμα του Αντιχρίστου, χρόνους και καιρούς και νόμους. Αυτό μπορούν να τα αλλάξουν. Αλλά προς την ιδία αυτών απώλεια όμως, προσέξτε, το λέει. Και το λόγο του Θεού μερικοί το διαστρεβλώνουν, αλλά προς την ιδία αυτών απώλεια, αδερφοί. Γιατί ποιος τα βάλε με τον Θεό και ευτύχησε? Ποιος μπορεί να αλλάξει, αδερφοί, τα πράγματα του Θεού? Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Και οι άνθρωποι που τα αλλάζουν, ακόμα και το λόγο του Θεού, αδερφοί, άμα ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και δεν το καταλαβαίνει όπως είναι και το κάνει κάτι εν αγνία του, ο Θεός το παραβλέπει. Αλλά ό,τι ο άνθρωπος το κάνει με χέρι υπερήφανο και το κάνει, αδερφοί, με πείσμα και πάει κόντρα στο Θεό, δεν θα πάει καλά, όποιος και να είναι αυτός, αδερφοί. Το επαναλαμβάνω, ό,τι γίνεται εξ αγνίας, ο Θεός το παραβλέπει και το συγχωρεί. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός στους καιρούς της αγνίας παραβλέπει σε εμάς. Αλλά ό,τι ο άνθρωπος το κάνει, αδερφοί, με το πείσμα του, το εγωισμό του και την υπερηφάνεια του, εκεί τα πράγματα, αδερφοί, είναι πολύ δύσκολα και πολύ άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αδερφοί. Ούτε μπορούμε να μετατοπίσουμε, ούτε να μεταθέσουμε σύνορα, οροθέσια, λέει ο Λόγος του Θεού, τα οποία έθεσαν οι πατέρες μας. Που σημαίνει, έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα ακούσαμε, έτσι μας τα κηρύξανε οι παλαιότεροι αδερφοί, οι πρεσβύτεροι αδερφοί, αδερφοί μου, έτσι τα δεχτήκαμε και ο Θεός μας ευλόγησε, θα τα κρατήσουμε μέχρι το τέλος και δεν θα τα αλλάξουμε, αδερφοί. Γιατί ξέρετε κάτι, ότι ο διάβολος θέλει να κάνει την Εκκλησία του Χριστού μοντέρνα. Να την ξεγυμνώσει κυριολεκτικά, αδερφοί. Για να μπορέσει να την κατηγορήσει μπροστά στο θρόνο του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο κατηγορός των αδερφών ημών. Προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος φοβάται τον Θεό, είναι πάντοτε κάτω από τη σκέπη του Παντοδυνάμου. Έχει την προστασία του Θεού. Μόνο τότε είμαστε σίγουροι και ασφαλείς, αδερφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εν ημέρα ευτυχίας, λέει στο 14, εφραίνου. Εν δε ημέρα δυστυχίας, σκέπτου. Πολύ σωστά τα λέει. Όταν έχουμε χαρά, όταν ο Θεός μας ευλογεί, ευτυχούμε, ας απολαμβάνουμε, λέει ο Θεός. Μας δίνει το δικαίωμα, αδερφοί. Αλλά έρχονται και μέρες στη ζωή μας οι οποίες είναι δύσκολες. Έρχονται μέρες δυστυχίας, ίσως ταλαιπωρίας, ημέρες δοκιμασίας ή ώρες και στιγμές πειρασμού. Εκεί λέει να σκεφτόμαστε. Να συλλογιζόμαστε. Τι να σκεφτόμαστε, άραγε? Τι έκανα λάθος, Κύριέ μου? Τι δεν έκανα σωστά? Μήπως δεν σε βαρέστησα με τη ζωή μου, με το περιπάτημά μου? Τότε να ελέγχουμε την καρδιά μας. Να σκεφτόμαστε, αδερφοί. Να συλλογιζόμαστε. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος στον ποιμένα της Εφέσου, εν θυμού του, λέει, θυμίσου, από πού εξέπεσες, πού σκάλωσες, πού σκόνταψες. Όταν περνάμε δύσκολες ημέρες και καταστάσεις, αδερφοί, σκεφτόμαστε πραγματικά, συλλογιζόμαστε. Τι έκανα λάθος, Κύριε? Μήπως δεν περπατάω καλά? Μήπως δεν σκέφτομαι σωστά? Μήπως κάνω λίγα για Σένα? Μήπως δεν σε ευαρεστώ με τη ζωή μου, με το περιπάτημά μου, με τη συμπεριφορά μου, με τα λεγόμενά μου? Μήπως θα πρέπει να λιγοστέψω τα λόγια μου και να ανοίξω περισσότερο τα αυτιά μου, να ακούω, να είμαι πρόθυμος να ακούω και να λέω λίγα? Γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, αδερφοί. Να λέμε πολλά και να μην θέλουμε να ακούμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας συνιστά να ακούμε πολύ και να λέμε λίγα. Και να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Τα δέλη πάλι ο Κύριος είναι εκ του πονηρού. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Εδώ λέει, διότι ο Θεός έκαμε το ένα αντίστοιχον του άλλου,
για να μην ευρίσκει ο άνθρωπος μηδένο πίσω αυτού. Ευτυχώς που τα έκανε έτσι ο Θεός, αδερφοί, ευτυχώς. Περνάμε θλίψεις στη ζωή μας και χαρές, αλλά όλα μένουν πίσω, το ξέρετε, τα ξεχνάμε. Ό,τι και να έχει έρθει στη ζωή μας, ό,τι και να έχουμε κάνει στη ζωή μας, ό,τι και να έχει βγει στη ζωή μας, καλό είτε και άσχημο, είναι προσωρινό. Δεν μένει πάντοτε, ούτε και η χαρά, αλλά ούτε και η θλίψη. Αυτή είναι αντίθετη πόλη, αδερφοί, έτσι τα έχει κάνει ο Θεός, για να μην έχει ο άνθρωπος τη θλίψη προοφθαλμών του. Καμιά φορά όταν φύγει κανένα αγαπημένο πρόσωπο μας από αυτή τη ζωή, από αυτή τη γη, μας πιάνει πραγματικά κατάθλιψη για αρκετές μέρες βέβαια. Εγώ όταν οι γονείς μου φύγανε, τις πρώτες μέρες τους είχαν μπροστά μου πάντα και στην προσευχή μου, τους σκεφτόμουν πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τη ζωή τους, το περιπάτημά τους, τη φτώχεια τους, την κακομοιριά τους. Όλα με ερχόντανε στη διάνοια, αδερφοί. Δεν μπορούσα να ξεχάσω, αλλά σιγά σιγά στην πάροδο του χρόνου, αδερφοί, θεραπεύονται και αυτές οι πληγές, να το πούμε έτσι. Φεύγουν οι στεναχώριες αυτές και ξεχνάει ο άνθρωπος. Και ο Απόστολος Παύλος που είχε περάσει τόσα για το έργο του Θεού, αδερφοί, τόσους διωγμούς και θλίψεις, ξέρετε τι λέει. Τα μένω πίσω λησμονώ, λέει, στα έμπροστα ανεπεκτηνόμενος. Και καλά είναι, αδερφοί, να μην έρχονται σε θύμηση τα παλιά. Αλλά να ζητάμε να μας δίνει νέα πράγματα ο Κύριος. Να μας ανανεώνει μέσα στην καρδιά, μέσα στη σκέψη. Να τα αλλάξει όλα ο Κύριος, αδερφοί, στη ζωή μας, για να μην έρχονται σε θύμηση τα παλαιά. Τα πάντα είδων εν τες ημέρες της ματαιότητός μου. Δεν λέει πάντα, τα πάντα, όλα τα είδα, λέει, τις ημέρες της ματαιότητάς μου, δηλαδή τις ημέρες της ζωής που έζησα. Υπάρχει δίκαιος ώστις αφανίζεται τη δικαιοσύνη αυτού. Κι όμως συμβαίνει. Είναι δίκαιος, μένει δίκαιος, κάνει το δίκαιο, αδερφοί μου, και λέει και αφανίζεται τη δικαιοσύνη αυτού. Κάνει προς όλους το καλό, πράττει πάντα το αγαθό, κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τον μισούνε, τον κακολογούνε, διαστρεβλώνουν τη δικαιοσύνη του και την κρίση του. Υπάρχει και αυτό μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι κακοί, πονηροί και παράλογοι, οι οποίοι έχουν κακία και φθόνο, αδερφοί. Μισούνε το καλό. Μισούνε το αγαθό. Δεν το αγαπάνε, δεν το θέλουνε. Κι άμα σε δούνε δίκαιο και σε δούνε έτσι να είσαι, να έχεις αγαθή συνείδηση και συμπεριφορά σου έτσι να είναι, να εκπέμπει κάποια αγαθοσύνη, όχι με κακιά έννοια, γιατί εμείς οι Έλληνες τη λέξη αγαθός την αποδίδουμε σε κάποια κακή έννοια. Δεν εννοούμε αυτό. Ίσι είναι αγαθός, μόνο ο Θεός, λέει ο Κύριος. Αγαθός σημαίνει, αδερφοί, άνθρωπος άκακος, να το πω έτσι, να το αποδώσω σε άνθρωπο. Και ο Βαρνάβας ήταν ανήρα αγαθός και πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και ο Θεός πρόσθεσε πολλές ψυχές στην Αντιόχεια εξαιτίας του Βαρνάβα. Επειδή ήταν άκακος, είχε καρδιά μικρού παιδιού, δεν είχε πονηριά. Ο αγαθός ο άνθρωπος, αδερφοί, και να τον κακολογήσεις και να τον συκοφαντήσεις και να τον δυσφημίσεις, δεν θα πάψει να σε αγαπάει και να σε ευεργετεί. Έτσι είναι ο πατέρας μας ο ουράνιος. Αν οι άνθρωποι τον μισούνε, τον βρίζουνε, βρέχει επί δικαίως και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο για κακούς ανθρώπους, για πονηρούς ανθρώπους και για τους καλούς ανθρώπους. Δεν προσωποληπτεί. Βλέπετε, η αγαθοσύνη δεν έχει προσωποληψία, αδερφέ. Και όταν σε δουν ότι έχεις αυτό το χαρακτήρα, το αγνό, το απαλό, κουνάνε και το κεφάλι πίσω από την πλάτη σου. Αυτός. Θυμάμαι όταν πίστεψα, αδερφή, ξέρετε τι μου λέγανε οι δικοί μου. Άμα πας με το σταυρό, μου λέγανε, θα πεθάνεις στην ψάδα. Πού να προκόψεις, λέει, με το σταυρό θα πας. Λέει, και με τι θα πάω. Με το Χριστό πάω, λέω. Δεν πάω με το σταυρό στο χέρι, έτσι λένε οι Έλληνες, με το σταυρό στο χέρι. Με το Χριστό θα πάμε, αδερφοί. Και τότε θα κατανικήσουμε τα πάντα και θα σταθούμε. Γιατί άμα έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας, αδερφοί, τι θέλει να μας κάνει ο εχθρός μας. Εάν ο Κύριος δεν ήταν με θυμόν, λέει σε ένα ψαλμό, οι εχθροί ημών ζωντανοί θέλουν μας καταπίωση. Έχουμε τον Κύριο. Δεν έχουμε ένα σύμβολο στο χέρι, έτσι όπως νομίζουνε, αλλά έχουμε τον ζωντανό Χριστό στη ζωή μας. Είναι μέσα μας, είναι εντός μας. Αυτός ο οποίος είναι εν ημίν είναι δυνατότερος από αυτόν που είναι στον κόσμο, λέει ο Άντης, αδερφοί. Και άμα έχουμε το δυνατότερο μαζί μας, ποιον θα φοβηθούμε, αδερφοί? Ποιον?
Όλοι οι άλλοι είναι αδύνατοι μπροστά στον Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Αδερφή, κανένα όνομα. Γιατί αυτό είναι το υπερπάνω όνομα, αδερφή μου, το οποίο ήρθε στη ζωή μας, το οποίο κατοικεί εντός μας. Υπάρχει δίκαιος όσο αφανίζεται η δικαιοσύνη αυτού. Εδώ μιλάει για αφανισμό, ε. Και υπάρχει ασεβής ως της μακροημερεύει εν την κακία αυτού. Υπάρχει ασεβής. Μάλιστα. Και έχουμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού και από τον προφήτη Ιερεμία και από τον Ασάφ. Εζήλεψα, λέει, τους μωρούς. Οι μωροί είναι και ασεβείς, βέβαια. Αδερφοί μου, μωρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος οικοδομεί την οικία στην άμμο. Μωρές οι παρθένες είναι αυτές οι οποίες δεν πήραν ούτε αγκή, ούτε λάδι πήραν, ούτε λιχνία είχαν στο χέρι. Έτσι. Αυτό λέει εδώ πέρα ότι ως προς στιγμή φαίνεται ότι σε αυτούς πάνε όλα καλά. Ευημερούσει, τα κιλά τους τα έχουν, λέει, μέχρι και τα μάτια τους πετάγονται απ' έξω από το πάχος, τόσο πολύ. Και υπήρχε ένας βασιλιάς, αδερφή Εγλών το λέγανε στην Παλιά Διαθήκη, όταν πήγε ένας απεσταλμένος από άνθρωπος του Θεού ήταν βέβαια και του έμπηξε το σπαθί στη κοιλιά, δεν μπορούσε από το πολύ λίπος να τραβήξει το σπαθί πίσω. Εγλών, ε, το όνομα αυτού. Μάλιστα, τόσο πολύ. Μιλάει για ασέβεια, αδερφοί, εδώ πέρα. Μιλάει για τους ασεβείς, μιλάει για τους μωρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι προκόβουν στον κόσμο αυτό, όλα τους πάνε καλά, αλλά τα τέλη αυτών, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Λόγος του Θεού, πεθαίνουν ευνηδίως, ξαφνικά. Και να μην ζηλεύουμε τους ξαφνικούς θανάτους, αδερφοί μου. Το είχα πει μια φορά στους συγγενείς μου, δεν είναι καλός ο ξαφνικός θάνατος, γιατί δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος ούτε να μετανοήσει, ούτε να τακτοποιήσει τη ζωή του με τον Θεό, τη σχέση του με τον Θεό. Πεθαίνει αμετανόητος, αδερφοί. Όταν ο Θεός επιτρέπει κλίνει σε κάποιον άνθρωπο, θέλει να τον καθαρίσει και να τον συνετίσει, να εξητήσει τον Θεό του και δημιουργό του, αδερφοί. Αυτό συμβαίνει. Και το λέει ο Ιώβ αυτό στο 33 κεφάλαιο, ότι ο Θεός μιλά στον άνθρωπο άπαξ και δεις και μία και δύο φορές, αλλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, μιλά για τις νυχτός με ενυπνίων διαοράσεων. Εάν υπάρχει, λέει, μηνυτής εις των χιλίων, στους χίλους ένας, να αναγγείλει στον άνθρωπο για τη δικαιοσύνη αυτού, γιατί τα έργα των ανθρώπων δεν είναι δίκαια, δεν είναι καθαρά, είναι πονηρά, αδερφοί. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Άμα δεν βρεθεί κάποιος να του πει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου, ότι πρέπει να επιστρέψεις και εσύ να μετανοήσεις, ζήτησε τον Χριστό, σε συγχωρεί ό,τι και να έκανες. Μάλιστα, πώς θα γνωρίσει ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή με το κουταλάκι που του δίνουν, το τελευταίο κουταλάκι που του δίνουν, ξέρω εγώ, οι θρησκευόμενοι, κατά αυτόν τον τρόπο συγχωρούνται οι αμαρτίες του, αδερφέ? Όχι. Ο άνθρωπος πρέπει να ακούσει για τη δικαιοσύνη του και να επιστρέψει στο Θεό με την καρδιά του και να μετανοήσει, και τότε θα έρθει ο Κύριος στη ζωή του, αδερφή. Και αυτό το είδα με τα μάτια μου και το έχω ζήσει, έχω πείρα, αδερφή. Με τρία αγαπημένα μου πρόσωπα. Με έναν ξαδερφό μου, με έναν θείο μου και με τον πατέρα μου. Είναι πολύ καλό έργο αυτό, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να φύγει και να σταθείς δίπλα του και να του μιλάς για τον Κύριο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, αδερφή. Θυμάμαι τον ξαδερφό μου, όταν προσευχηθήκαμε, τον είχα στην εντατική. Δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος, αδερφοί μου, και του διάβασα την προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο. Όταν εμείς ήμασταν ακόμα στην αμαρτία, αμαρτωλείο, ο Θεός έστειλε τον Υιό του να πεθάνει για μας. Και διαβάσαμε εδάφια από αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί. Και τον ρώτησα, θέλεις, ξάδερφέ μου, Μάρκο, ήταν το όνομά του, να προσευχηθούμε στον Κύριο? Θέλεις? Δεν μπορούσα να μιλήσει, με έκανε νόημα. Ναι, με έκανε. Αδερφοί, μια προσευχή καρδίας υπέρ του Μάρκου, υπέρ της ψυχής, που ήταν λίγες μετρημένες οι ώρες αυτή τη ζωή ακόμα. Πώς είναι δυνατόν, αδερφοί, να αλλάξει η ζωή αυτού του ανθρώπου? Αδερφοί, μόλις τελείωσε η προσευχή, ο λόγος διαβάσαμε πρώτα, προσευχηθήκαμε, τον είδα, αδερφοί, ότι κάτι τον διαπέρασε αυτή τη στιγμή,
μάλιστα, και να με κοιτάει, εγώ να μην μπορώ να φύγω. Κανονικά παρανθρώπιση ήταν αδύνατο να πάω να βρεθώ εκεί μέσα, αλλά ο Θεός άνοιξε την πόρτα, γιατί δεν είναι πρώτου βαθμού συγγένειας, αδερφοί μου. Το διαπέρασε κάτι, αλλά δεν ήμουν σίγουρος τι έγινε. Και τον ρώτησε, αδερφή. Του λέω, Μάρκο, ξάδερφέ μου, αγαπάς τον Χριστό? Αυτός ο άνθρωπος τον έβριζε πριν τον Χριστό, πολύ στη ζωή του. Όχι τον Χριστό και τον Θεό και όλους. Τον ήξερα. Τον αγαπάς? Μία πρώτη και τελευταία φορά άκουσα αυτήν την τελευταία ώρα, τις τελευταίες ώρες, τη φωνή του. Είχαν ανεβεί τα υγρά μέχρι πάνω και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον αγαπάς, του λέω. Περίμενα να μου κάνει νόημα. Αλλά βγήκε με την τελευταία δύναμη που είχε από μέσα του ένας φόγκος, μια φωνή, και μου είπε, τον αγαπάω. Είπα μέσα μου, αυτό είναι, τώρα μπορώ να φύγω. Και πραγματικά, αδερφοί, δόξα στον Κύριο. Είσαι μεταξύ χιλίων. Ούτε στους χίλους δεν βρίσκεται πολλές φορές άνθρωπος να μιλήσει, αδερφοί. Δεν βρίσκεται. Δύσκολα. Κι όμως αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή να ακούσει ο άνθρωπος ότι θα απαντήσει Κύριον τον Θεό του. Πρέπει να ακούσει ο άνθρωπος, αδερφοί, ότι υπάρχει σωτηρία, ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι έξω έχουν μεγάλη άγνοια. Εμάς ο Θεός μας έβγαλε από την άγνοια, μας έβγαλε από το σκοτάδι, μας έφερε στη ζωή, αδερφοί. Και αυτή η ζωή που μας έδωσε δεν είναι μόνο για μας, είναι και για άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό να υπάρχει ομολογία στη ζωή μας, αδερφοί, και να μην τραπούμε για τον Κύριο, ότι αυτός μας έσωσε. Όταν ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό και έχει βάλει ανθρώπους δίπλα μας. Λέω, Κύριε, πότε θα σώσεις όλα τα αδέρφια μου? Δεν θέλω να φτάσουν έτσι μέχρι το τέλος, όπως τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξαδερφό μου, και τότε να σε ζητήσουν, αλλά να σε απολαύσουν από τώρα, θα είναι καλύτερα. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει, αδερφοί, σε όλους μας αυτό. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει παρησία να μιλήσουμε. Και πρώτα στους οικείους μας, έτσι, στους συγγενείς μας. Δεν πρέπει να το έχουμε κρυφό καμάρι, ότι εγώ είμαι του Χριστού. Α, να μην το μάθουν οι γονείς, οι συγγενείς, να μην το μάθουν. Οι πρώτοι είναι που πρέπει να το μάθουν. Εγώ είδα τη φωτιά, αδερφοί, που ήθελε ο Κύριος να ανάψει, την είδα να ανάβει μέσα στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας. Μιλάμε για φλόγες, αδερφοί, μιλάμε για φοβερή φωτιά. Φωτιά η οποία έκαιγε πραγματικά, κάθε μέρα έκαιγε. Δόξα στον Θεό. Και ξέρετε ότι δεν μπορεί να κάψει φωτιά. Αδερφοί, ό,τι είναι από το Θεό δεν καίγεται. Ό,τι είναι από το Θεό δεν καίγεται. Αυτό δεν μπορεί να καεί. Ό,τι είναι του Θεού δεν καίγεται. Ό,τι δεν είναι από το Θεό καίγεται. Αδερφοί μου, ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδερφοί, να μιλάμε για το όνομά Του, για να γίνει σωτηρία στις ψυχές. Όσοι εξαφανίζεται τη δικαιοσύνη αυτού και υπάρχει ασεβής, ως μακροημερεύει η ενδικαχή αυτού, μέχρι πότε όμως, αδερφοί μου? Όχι για πολύ, γιατί όλοι οι ασεβείς και οι κακοί θα πολεστούνε. Μη γίνω δίκαιος πάρα πολύ, λέει, και μη φρόνει εις αυτόν υπέρμετρα σοφών. Γιατί να αφανιστείς? Μα γιατί, να μην είμαι δίκαιος πάρα πολύ? Διαβάσαμε παραπάνω, του λέει, αδερφοί, ότι δίκαιος αφανίζεται στη δικαιοσύνη αυτού μέσα. Εξαφανίζεται. Τον εξαφανίζουν δηλαδή. Ή του κάνουν κακό, ή του κάνουν ζημιά, ή τον δυσφημούνε, ή τον βλασφημούνε. Μη φρόνει σε αυτόν υπέρμετρα σοφών. Να μην σκέφτομαι για τον εαυτό μου, εγώ είμαι σοφός. Σοφότερος από τους άλλους. Τα ξέρω καλύτερα από όχι. Έτσι, αδερφοί. Δεν σκεφτόμαστε καλά, μα σκεφτόμαστε για τους εαυτούς μας. Γιατί να αφανιστείς, έχει ερωτηματικό. Είναι λόγια του Θεού αυτά, αδερφοί. Εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος υπερηφάνειας.
Γιατί άμα νομίζω για τον εαυτό μου ότι είμαι κάτι και δεν είμαι τίποτα, τον εαυτό μου εξαπατώ. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μεγάλα πράγματα για τον εαυτό μας, αδερφοί. Αλλά καλά είναι να μεγαλώσει ο Χριστός μέσα μας, αυτός να αυξηθεί και εμείς να ελαττωθούμε είναι το καλύτερο. Τότε μόνο είμαστε ασφαλείς. Και να μας δώσει χάρη ο Θεός, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συγκατεβαίνουμε και εμείς τους ταπεινούς για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιστέκεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Πολλές φορές δεν τα ξεχωρίζουμε, αδερφοί, τα πράγματα. Αλλά καλά είναι να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε. Πώς θα πιάσω την καρδιά μου ότι είμαι ταπεινός? Όταν με λιδωρούνε, δεν αντιλιδωρώ. Όταν πάσχω, δεν απειλώ. Τότε είμαι ταπεινός. Όταν πάσχω και απειλώ και φωνάζω και είμαι έτοιμος να εκδικηθώ, είμαι και άφρον και υπερήφανος, αδερφοί. Όταν όμως, αδερφοί, μένω ήσυχος και αφήνω την κρίση στο Θεό, τότε σημαίνει ότι είμαι ταπεινός. Γιατί ο Θεός είναι ο δικαιών, αδερφοί. Τώρα, άμα εγώ δικαιώνω τον εαυτό μου ενώπιόν σας ή σε κάποιον άνθρωπο, ζητάω το δίκαιο μου γιατί με πνίγει το δίκαιό μου, τότε, αδερφοί, δεν μπορεί ο Θεός να με δικαιώσει. Άμα αφήνω την κρίση στο Θεό που είναι δίκαιος, πάνω από όλους πιο δίκαιος, αδερφοί μου, θα δω το χέρι του Θεού στη ζωή μου. Δόξα στον Κύριο. Ο υπερήφανος ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει την υπερηφάνεια του. Ούτε ακούει. Ό,τι και να του πεις του κουφού του την πόρτα όσο αν θέλεις βρόντα, έτσι λέει μια παροιμία, ούτε βλέπει ότι έχει ξεφύγει και πάει στην απώλεια. Δεν το βλέπει. Πες του το εσύ όσες φορές θέλεις. Έχω δίκιο, ξέρω εγώ τι κάνω. Δεν ξέρουμε πάντα τι κάνουμε, αδερφή. Δεν ξέρουμε πάντα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Δεν τα έχουμε λάβει όλα. Όχι, αδερφοί. Λάβαμε κάτι από το Θεό και μας πιάνει καμιά φορά υπερβολικό ζήλος, ο οποίος κατατρώει κιόλας. Εις τον οποίο δεν ωφελείται κανένας, αδερφοί, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Αλλά καλά είναι να έχουμε ζήλο καλό. Ως προς τα πνευματικά. Ζητείτε με τα ζήλου, λέει, τα πνευματικά. Μάλλον δεν απροφητεύεται για το συμφέρον της Εκκλησίας. Με καλό ζήλο. Όχι με ζήλο που κατατρώει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, λέει. Γιατί υπάρχει και ζήλος ο οποίος κατατρώει, αδερφοί, κάνει ζημιά στους άλλους, στους ακροατές. Κάνει ζημιά και σε εμάς. Να έχουμε ζήλο καλό, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Και αυτός ο καλός ο ζήλος ξεκινάει μέσα από ταπεινή καρδιά, γιατί βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, αδερφοί, και ζητάμε το όφελος και το συμφέρον των πολλών. Μην γίνουν κακός πάρα πολύ. Δηλαδή, λίγο κακός να είμαι. Εδώ να προσέξουμε, αδερφέ. Και μη έσω άφρον. Γιατί να ποθάνεις πρώτου καιρού σου? Δηλαδή, δεν μας συμφέρει, αδερφή, να είμαστε κακοί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ούτε και άφρονες. Γιατί θα πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Θα γίνει κακό σε εμάς. Καλά είναι, αδερφοί, να ειρηνεύουμε με τα λίλων, με τα πάντων των ανθρώπων, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, να ειρηνεύουμε, να έχουμε ειρήνη, να είμαστε συγχωρητικοί, λέει και κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού, και συμβιβαστικοί. Όταν ο άλλος θέλει να κάνει αποκατάσταση και εγώ τον αποκρούω, δεν είμαι συμβιβάσιμος πλέον. Αν παράδειγμα θύμωσα με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου και του κρατάω μούτρα και με πλησιάζει ο καημένος, η καημένη σε πλησιάζει, θέλει να συμβιβαστεί, να συμφιλειωθεί και σου λες πήγε, άσε με. Δεν σε δέχεται ο Θεός έτσι, δεν με δέχεται έτσι, αδερφή. Μα ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Και εσύ κρατάς το ανάστημά σου ακόμα. Βλέπεις, ταπεινώνεται, σου ζητάει συγγνώμη μία, συγγνώμη δύο. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν και ζητεί συγγνώμη. Και το έχω πάθει αυτό με συγγενή μου, αδερφή. Δεν είπα και τίποτα στο κάτω-κάτω, δεν τον έθεξα. Ζήτησα συγγνώμη και μία. Τίποτα, αγρίευε. Με τα συγγνώμη αγρίευε περισσότερο. Λέω, Κύριε μου, τι να κάνω τώρα. Μα συγγνώμη, δεν θέλω το συγγνώμη σου, λέει. Και έλεξα τα λόγια μου, τι είπα, δεν είπα τίποτα. Μίλησα αδερφικά. Σε συγγενή, όχι σε αδερφό.
Μπορεί να συμβεί και μεταξύ αδερφών αυτό, αδερφή. Κάποτε ζητάγαμε εδώ μέσα να συμβιβάσουμε δύο αδερφούς και δεν συμβαζόναμε τίποτα. Μα αδερφέ, δεν είναι και τόσο καυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Εγωιστής ο ένας, εγωιστής ο άλλος. Αδερφοί μου, άντε να τους ενώσεις. Δεν θέλανε. Αυτός θέλει. Μα δεν σε έκανε τίποτα, αδερφέ. Εις πολλά πτωμένα πάντες, λέει ο λόγος του Θεού. Μην ρίχνεις τα βάρη στον άλλον. Ταπεινός εσύ να κερδίσεις τον αδερφό σου. Ταπεινός, αδερφέ, να κερδίσεις τη γυναίκα σου. Αδερφή, ταπεινός να κερδίσεις τον άντρα σου. Ή το παιδί σου. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Κύριος μας ταπεινώθηκε για να μας κερδίσει για τον πατέρα τον ουράνιο. Το πέτυχε ή όχι, τι λέτε. Το πέτυχε 100% αδερφή. Και εμείς δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε. Γιατί έχουμε εγωισμό ακόμα μέσα μας. Ο Κύριος να μας ελέησει, αδερφή, αν έχουμε τέτοια στιγμή και να μας συγχωρέσει κιόλας, έτσι. Γιατί δεν διάγουμε φρονίμως. Δεν πράττουμε σωστά. Εκεί στο πείσμα. Με πιάσουν εμένα τα νεύρα. Αδερφή, μην ο Κύριος οργιστεί και αφανιστούμε μετά. Αυτό να φοβόμαστε. Μην ο Κύριος τα βάλει μαζί μας και δεν υπάρχει ο βοηθόν πλέον, τίποτα. Αμήν, αδερφή, ο Κύριος να μας ευλογήσει.